μοιάζουμε σε πάρα πολλά σημεία και σε, σαν προσωπικότητες. Μία από τις διαφορές μας που την εντοπίζαμε και πριν λίγο έτσι προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια διαφορά, ας πούμε, είναι αυτό που λέγαμε ότι εγώ, ας το πούμε, έχω μία ελαστικότητα και ανοχή και, και μπορώ να κλείσω το διακόπτη, αν θέλεις, των ακουσμάτων, της γνώμης που μπορεί να έχει κάποιος άλλος για σένα, το τι κρίνει τη ζωή σου, ας πούμε, τις επιλογές σου, όλα αυτά. Μπορώ να κλείσω το διακόπτη απλά και να είμαι ανεπηρέαστη από όλο αυτό. Η Βρυδίκη είναι πιο ευαίσθητη, όλο αυτό την καταβάλει, ας πούμε, αν είναι αρνητικό. Ναι, έχω και μεγαλύτερο άγχος και στη δουλειά μας, αλλά και στη ζωή μου γενικότερα. Δηλαδή, ναι. Εγώ, ας πούμε, το ζηλεύω αυτό στη Τζόρτζια. Την οποία σαφέστατα θεωρώ και πολύ πιο δυναμική σαν χαρακτήρα, αλλά βλέπω πολλές φορές και μέσα από συζητήσεις που έχουμε κάνει για τα προσωπικά μας, είμαστε μητέρες και οι δύο, έχουμε βιώματα πολύ κοντινά τέλος πάντων και εμπειρίες. Άρα βλέπω ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή, στη ζωή σου μπορεί να είσαι ο πιο δυναμικός άνθρωπος, αλλά όταν έρχεται πια όλο αυτό γύρω από τα παιδιά σου, εκεί είσαι πολύ ευάλωτος. Είμαστε όλες πολύ έτσι. Ναι, βέβαια. Και μπορούμε να γίνουμε θηρία την ίδια στιγμή. Δεν είναι. Είσαι εκτεθειμένος εσύ όταν είσαι ελεύθερος και ωραίος, αλλά όταν έχεις παιδιά, είναι εκτεθειμένα και τα παιδιά σου. Είναι δηλαδή ένα μεγαλύτερο βάρος, ανοίγει λίγο η ομπρέλα. Δεν μπορείς να μην σκέφτεσαι δηλαδή τις πράξεις σου και τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις σου. Αλλά δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είμαι και λίγο επηρεασμένη με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε πάρα πολύ έντονο αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μας θωράκιζε με έναν τρόπο, γιατί ήμασταν πολύ φτωχή οικογένεια, παρόλα και ζούσαμε σε ένα πλούσιο περιβάλλον, μεγαλώσαμε στο Κολωνάκι. Και παρόλα αυτά ποτέ δεν τραπήκαμε για αυτό που είμαστε ή να αισθανθούμε μειονεκτικά που δεν έχουμε τα παπούτσια, τα ρούχα, τις ανέσεις, ας πούμε, των φίλων μας. Και ή μας μεγάλωνε σε ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, ας πούμε, ο πατέρας μου δεν είχε στολίσει ποτέ δέντρο στη γειτονιά του όταν ήμασταν μικρά. Δεν υπήρχε τέτοιο. Παρόλα αυτά δεν μας έλειψαν όλα αυτά. Δηλαδή μας είχε με μια κριτική σκέψη, δηλαδή ότι εσύ είσαι αυτό που είσαι, αυτό που επιλέγεις, ο άλλος είναι κάτι άλλο. Ήταν λίγο ξεκάθαρα αυτά. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ την οργανωτικότητά της. Πραγματικά είναι, μπορεί να μην, δεν ξέρω, δεν νομίζω να σου φαίνεται ότι είσαι, ότι είναι τρομερά οργανωτική και με έναν τρόπο. Στη δουλειά. Ναι, στη δουλειά. Στη δουλειά και με έναν τρόπο που συμπεριλαμβάνει τους πάντες, δηλαδή τόσο καλή αρχηγός, ώστε να μην παραπονεθεί κανένας, να είναι όλοι ικανοποιημένοι και έχει και αυτό που το είχε πάντα. Την Ευρυδίκη δεν νοιάζει αν είσαι διάσημος. Είναι το ίδιο πράγμα. Σε σχέση με αυτό ότι είμαι οργανωτική που λες, έχω να σου πω ότι δεν είμαι πάντα έτσι. Αλλά έχω σε υπερθετικό βαθμό την έννοια να πάνε όλα καλά, να νιώθω υπεύθυνη, την ευθύνη, μπράβο. Άρα, δεν είσαι φορτική όμως. Δεν είμαι. Ξέρεις τι, κατανοώ και τους άλλους. Δηλαδή, τώρα στη δική μας συνεργασία βλέπω ότι η Τζόρτζια έχει φορτωθεί. Έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και δεν μπορώ ούτε να διανοηθώ πώς θα ήμουν εγώ αν ήμουν στη θέση της. Άρα, γιατί να μην αναλάβω κάποια παραπάνω πράγματα και να διευκολύνω την κατάσταση από τη στιγμή που έχω το χρόνο να το κάνω και μου αρέσει κιόλας να το κάνω. Πραγματικά μας σώζει. Να το πούμε δύο λέξεις. Είναι τρομερή. Υπάρχει. Υπάρχει. Βέβαια. Το θέμα είναι ο κάθε καλλιτέχνης ποια είναι η ανάγκη του. Πώς βλέπει τα πράγματα, ποιο είναι το όνειρό του. Δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μικρό κοριτσάκι, το όνειρό μου ήταν να τραγουδώ, αλλά για ποιο λόγο. Ένιωθα ότι στη σκηνή έβρισκα τον πραγματικό μου εαυτό. Ήταν μια λύτρωση. Ήμουν ένα κοριτσάκι πάντα πολύ ντροπαλό, πολύ μαζεμένο. Σχεδόν δεν τολμούσα να κάνω πράγματα. Ας πούμε, στην τάξη ήμουν τόσο ντροπαλή που δεν σήκωνα ποτέ το χέρι να πω το μάθημα. Γιατί, όχι γιατί δεν το ήξερα, γιατί ντρεπόμουν να μιλήσω. Και μετά ανέβαινα στη σκηνή, στις σχολικές εκδηλώσεις και τραγουδούσα ή έπεσα, ξέρω εγώ, στις παραστάσεις και ήμουν μια άλλη. Mm-hmm. Και λέγανε οι δασκάλες, μα πώς γίνεται αυτό το παιδί. Ναι, πώς γίνεται. Αν δεν είχα τη μουσική, δεν ξέρω πραγματικά
βρήκα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Δηλαδή θα ανεβώ στη σκηνή και θέλω να είμαι εγώ. Δεν θέλω ούτε να φορέσω ένα κοστούμι που θα δείχνει ότι είμαι μία στάρα. Δεν με αφορά αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό, αλλά ίσως να μην έχουν κάτι άλλο, κάτι ουσιαστικό να δείξουν. Άρα μένουν εκεί. Και έχουμε τόσες πολλές ιδιότητες, ξέρεις. Μαμά, γυναίκα, κόρη, δασκάλα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αλλά είμαστε τόσο φορτωμένοι με τα μπελίτσες, που νομίζω ότι ψάχνουμε όλοι πώς να τα ξεφορτωθούμε όλα αυτά. Ναι. Και να σκάψουμε, ας πούμε, και να βρούμε τι γίνεται λίγο πιο κάτω. Ναι. Αυτή είναι και η δικιά μας η ανάγκη, αυτή είναι και η ανάγκη του κόσμου που έρχεται. Ναι. Έχουμε ακούσει διάφορα για αυτό, το ξέρουμε. Ναι. Αλίμονο. Πόσο μάλλον μετά τα 50, δεν θέλω να ακούω. Ναι, τραγικό. Και το πόσο ακόμα και αυτή την εποχή, μετά από όλα αυτά που έχουμε πει και έχουμε πώς το πω, κερδίσει σαν κοινωνία, έτσι, μετά από τόσες συζητήσεις για τα δικαιώματα, για την αξία, για την ισότητα, ξαφνικά κρίνουμε έναν άνθρωπο, κρίνουμε μια γυναίκα από το πόσο δέρμα φαίνεται πάνω της, ας πούμε. Αν είναι, και καταλαβαίνουμε, ναι, αν είναι άξια ή όχι, ναι, ας πούμε. Αν είναι, ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό, το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα. Και δεν το ξέρω. Πιο τραγικό είναι ότι οι πρώτοι που σχολιάζουν, που θα δείξουν με το δάχτυλο, δυστυχώς είναι οι γυναίκες. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει, δεν ξέρω, εκεί που λέμε ότι πρέπει να μαζευτούμε, να αγκαλιάσουμε την άλλη, να δώσουμε το χέρι και να κάνουμε τον αγώνα μας για να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα, από τα ταμπού, από τέλος πάντων όλα αυτά που μας καταδικάζουν σαν γυναίκες και που μας βάζουν σε καλούπια, τα οποία όμως δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή μας και να απελευθερωθούμε και να νιώθουμε ελεύθερες. Δυστυχώς είναι αυτές οι ίδιες οι γυναίκες που μας ξαναβάζουν εκεί και πρέπει να κάνουμε ένα μεγαλύτερο αγώνα. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες σχεδόν τις παρατάξεις οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν και βλέπεις με πόση δυσκολία κάτι θετικό και κάτι καλό μπορεί να περάσει στην υπόλοιπη κοινωνία. Πραγματικά γκρεμίζονται διάφοροι μύθοι που υπήρχαν στο μυαλό μου. Αυτό όμως που καταλήγω πραγματικά και το λέω και το υπογραμμίζω και το φωνάζω και το ξαναλέω είναι το ότι διαπίστωσα πραγματικά στην πράξη πως όταν επικεντρωθείς σε 1-2 ζητήματα, ας μην είναι πολλά, 1-2 ζητήματα, να επιλέξεις ότι εγώ θέλω να αλλάξω αυτό και αυτό, σαν πολίτης. Πραγματικά είναι όλα δυνατά. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχουμε εμείς σαν παιδεία. Δεν έχουμε πολιτική παιδεία, ας πούμε, στα σχολεία μας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, γιατί πραγματικά έχουν μεγάλη δύναμη. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει να κάνει με τον βαθυσιμιό μου, τον Ερμή, που σκοτώθηκε στα Τζουμέρκα και αποκαλύφθηκαν τόσα πράγματα μέσα μου. Η ιστορία είναι η εξής, ότι μαζευτήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι που λέγαμε το ίδιο πράγμα και έγινε πραγματικότητα. Ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, ανεξάρτητα αν έχει αδυναμίες ή δεν έχει αυτό το νομοσχέδιο, έγινε μια αρχή, τέλος πάντων. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε ντουέτα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει τον τίτλο Duets. Είμαστε πάρα πολύ ώρα μαζί στη σκηνή, πολλά από τα τραγούδια μας τα μοιραζόμαστε και αυτό είναι το όμορφο, συμπληρώνει μία την άλλη. Εξαιρετικό είναι αυτό, ναι. Γιατί ακούς τις μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, τον Μπλε και τις Ευρυδικής, τραγουδισμένες και διαφορετικά, το οποίο όμως δεν είναι τίποτα ξένο στα αυτιά. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα. Εγώ πολύ δύσκολα τα κομμάτια τα δικά μας ταιριάζουν σε άλλες φωνές και η Ευρυδίκη είναι λες και είναι κομμένη και ραμμένη πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή ότι κάτι περίεργο και γίνεται. Πάντα μ' άρεσαν όμως τα κομμάτια σας. Ναι. Και έλεγα και μας το έλεγες και έλεγες και τραγούδια. Σε δικά μου live πάντα τραγουδούσα Μπλε, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Άρα τώρα που βρεθήκαμε ήταν επόμενο ότι γουστάρω πάρα πολύ που τραγουδάω τραγούδια. Ναι, δεν καταλαβαίνεις δηλαδή πότε είναι του ενός, πότε είναι του άλλου. Είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα. Ξένα τραγούδια. Και παράλληλα έχει και κάτι, μια νοστιμιά άλλη, γιατί είναι ένας άλλος άνθρωπος, ας πούμε, που προσθέτει κάτι. Ναι, μπράβο. Ναι, και είναι εντάξει. Συγκλονιστικό το πρόγραμμα. Πολλές διασκευές.
τραγούδια έτσι που αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ και τα λέμε όλα μαζί. Εγώ πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος για πρώτη φορά θα παρουσιάσω καινούργια τραγούδια. Μόλις κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή είχα 12 χρόνια να κυκλοφορήσω άλμπουμ με καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, και ανυπομονώ και γι' αυτό. Έχει ναι. Απίστευτες στιγμές μέσα. Ναι. Και στο άλμπουμ αυτό υπάρχει και μια διασκευή του Παύλου Παυλίδη, ο Κυπουρός, το οποίο θα πούμε μαζί. Έχουμε ένα ντουέτο με τους Μπλε, με το οποίο ξεκινάμε φέτος και το πρόγραμμά μας. Άκου τη ζωή. Λοιπόν, σημαδιακό κομμάτι. Ναι, καλά, ναι, δεν υπήρχε αυτό. Και... Γιατί είναι 10 χρονών κομμάτι. Ναι. Και η συγκυρία, εγώ το κούμπωσα με διαφορά. Ναι, ναι, τα αφήνουμε. Αφήνουμε τη ζωή να μας πάει όπου μας αρέσει το, ναι. το stream, το ρέμα. Ναι. Η αλλαγή, το διαφορετικό. Γιατί... Ας τα τραγούδια έχουν τη δικιά του ζωή. Έτσι. Γενικά μας αρέσει να ζούμε τη στιγμή, να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Και στη ζωή μας, αλλά και στη σκηνή. Και είναι πραγματικά τεράστια η χαρά που και φέτος θα συνεχίσουμε μαζί. Έχουμε να ζήσουμε υπέροχα βράδια. Από 9 Δεκεμβρίου. Πολλά ρετρό τραγούδια επίσης, ναι. Τα οποία τα ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και ελληνικά και ξένα. Ναι.